πέρα για να κάνει μαζί και εκ το πάρτι θέλει ακόμα την πόλη. The Covenant believe that what they call the silent cartographer, somewhere under this island, the cartographer is a map room and lead us to Halo's control center. The island has multiple structures and installations. One of them contains the map room. Careful, it's gonna be hot! Yes, that's the call-out switch! Touch down, airborne! Βρούμε το κέντρο ελέγχου από εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω αρκετά πρόβλημα να πω σήμερα, θα περιμένουμε όμως μέχρι να τελειώσει αυτή η σεκάνς. Είναι αρκετά μεγάλη μάχη εδώ πέρα. Οπα. Θα κοιμάσουμε μια φλάγκ εδώ πέρα να δούμε. Ένα φλάγκ με strike. Κι όμως αυτή η άσχετη δική μου καταφέρανε να κάνουμε κάτι σωστό. Πάγανε. Πιάσε κάτι εδώ πέρα. Λοιπόν. Αυτό που εδώ έχει αρκετά πολύ, είναι αρκετά ανοιχτό, έχει πολύ traveling, δηλαδή μετακινούμαστε αρκετά εδώ πέρα. Έχει μια-δυο μάχες πριν μπούμε προς τα μέσα που γίνεται χαμός. Άρα έχω χρόνο να πω δύο πράγματα. Okay, let's move out. Let's go find the map room that will show us the location of Halo's control center. Ναι. Λοιπόν, πριν μπούμε σε αυτό το κτίριο, υπάρχει ένα άλλο βοηθητικό κτίριο από εδώ πέρα που πρέπει να χτίσουμε τη security εκεί πέρα. Λοιπόν, έχω τρία πράγματα για τρία στο μίσο να μιλήσω σήμερα. Πρώτα σε αυτό το επίπεδο, κανονικά κάναν την πρώτη εμφάνιση οι engineers. Είναι ένα είδος των Covenant το οποίο έχει διαγραφεί από αυτό από το Halo Combat Evolved. Εμφανίζεται το Halo DST, είναι βιολογικά υπερκομπιούτερ. Ένα είδος το οποίο ορίζεται στον αέρα και έχει πολλά πλοκάμια. It looks like there is a path into the interior of the island. Come on. Και το οποίο χρησιμοποιούνταν να τους κάνουν για ως engineers, ως μηχανικοί τέλος πάντων, εδώ τον μεγάλη τους ξυπνάδας. Intelligent. Και λοιπόν, αυτοί έγιναν διαγράφησαν από το χάρτη αυτόν. Παρ' αυτά ο κώδικας τους έχει μείνει στο παιχνίδι, όσο περίεργο και να γίνει. Για φαίνεται. Λίγο βιαστική διαγραφή από την Bungie. Και υπήρχαν από την εποχή των φόρανε σε αυτά τα είδη. Πριν ενσωματωθούν στο συμμαχία των Covenant. Φόρανε, για να ξέρετε, είναι το είδος το οποίο απήξε το γαλαξία πριν από όλα τα άλλα. Πέρα βέβαια από τους Precursors, οι οποίοι ήταν ακόμα πιο πριν από αυτούς, είχαν αναπτύξει ακόμα πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Είναι άνθρωποι, ανθρωποειδοί, ίσως και άνθρωποι, δεν ξέρουμε ακριβώς αυτό. Βασικά εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι άνθρωποι, καθώς στο Halo Wars ένα artifact τον φοράνε σαν αντιδρά στο άγγιγμα ανθρώπων μόνο και όχι σε εξωγήινων. Αυτά είναι assumptions, αλλά εντάξει. Πρώτα τη λογική, καταλαβαίνουν έτσι με πράγματα. Και τι να πω. Σε λεπτάκι τώρα γιατί μας το έχουν πέσει σήμερα.
Τι, όπα. Όπα, 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 αυτό πόνεσε. Λοιπόν, τώρα ναι, συμφωνήσαμε με το Γαλαξία, ύστερα από ένα μεγάλο πόλεμο με ένα εξωγήινο είδος, το οποίο θα αναφερθούμε αργότερα και θα εμφανιστεί αργότερα. Και όμως αργότερα θα εμφανιστεί ένα αρχαίο εξωγήινο είδος. Εντάξει, εξωγήινο. Το χρυμός εκεί. Έσο. Θα δείτε αργότερα, Έχει και ένα μεγάλο ρόλο στο lore, άρα δεν θέλω να αναφερθώ ακόμα σε αυτό. Και... περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ιστορία πριν από τα events του παιχνιδιού θα βρείτε στα terminals του Halo 3, όσοι έχουν Xbox 360 και το παιχνίδι Halo 3, όπως εγώ. Έτσι είναι πορωμένοι. Και εδώ θέλω να σας δείξω κάτι που σας είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο, τι είναι με τους Soul Guild Funders. Λοιπόν, τώρα θα μου την πέσουν οι Hunters και θα δείτε πόσο αποτελεσματικό είναι το πιστόλι. Τόσο αποτελεσματικό είναι το πιστόλι. Με μία σφαίρα. Με μία σφαίρα πεθαίνουν. Απίστευτο και όμως αληθινό. Από ό,τι μάμε είναι λίγο ήσυχο το μέρος από εδώ και πέρα. Έχει ασπίδες εδώ πέρα πλέον. Από το πάμε για το security room. Λοιπόν, θα μιλήσω λίγο πιο αρκετά γενικά για τα grants, αλλά θα αναφερθώ πιο λεπτομερώς στα jackals. Λοιπόν, σας είχα πει θα βρεις κατά... Όπα! Θα βρεις κατά εξωγήινα ονόματα, σας τα έλεγα. Λοιπόν, τα grants λέγονται UNGOY, UNGGOY. Είναι από το λατινικό μονάχους φρίγκους. Όχι, βασικά λέγονται, ονομάζονται κανονικά με τον λατινικό μοναχό φρίγκου, σημαίνει κρύο μοναχό. Είναι αρκετά χαζά. Βασικά εντάξει, όχι αρκετά χαζά. Η νεανική του ικανότητα χαρακτηρίζεται 90% σαν τα σκυλιά και 10% ως έξυπνα. Άρα εντάξει, λίγο περίεργο έχει τι ικανότητε. Ποιο άλλο ζωπλό, ναι. Είναι η χαμηλότερη rank. Αυτή είναι καλό. Αυτή είναι ο φαγός. Ξέρω. Με το Q. Ωραία. Και τα οποία δεν κοίταξα πολύ πράγμα από την ιστορία τους και είχαν αναπτύξει πολιτισμό, αλλά ο πλανήτης τους είχε καταστραφεί ύστερα από τεράστια μόλι, είχε καταστροφεί βασικά η ατμόσφαιρα του πλανήτη τους μετά από την τεράστια βιομηχανία που είχαν αναπτύξει. Θα θυμίζει κάτι αυτό το παράδειγμα, θα έπρεπε. Αναφορά σε εμάς, ναι. Και τα οποία θεωρούνται σκέφτουν κανείς σεβασμό, τα μόνα στην ίδια ράγκη είναι τα Jackals. Παρακάτω την ιστορία τους δεν κοίταξα. Για τα Jackals έχω ψάξει και τεταμένα. Βέβαια εντάξει θα μπω σε το σελειτομέρος, θα μπω στο Google Halo 2 που πραγματικά τα ξέρω. Λοιπόν, τα Jackals... Μισό λεπτά γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμός. Οπα. Κριστούλη περισσότερο.
και από εδώ περάσαμε. Πριν από λίγο. Πριν από λίγο ώρα, πιστεύω. Ναι, εδώ έγινε μάχη μετά. Λοιπόν, τα Jackal σύμφωνα με τους Forerunners ονομάζονται King Yar. K-I-G, Pavla, Y-A-R. Για τους ανθρώπους ονομάζονται Covenant Secondary Carnivorous Combatant. Είναι σαυροειδές είδος και χρησιμοποιούνται από τους Covenant ως πειρατές, snipers και scouts. Λόγω της εξαιρετικής τους όρασης, ακοής και όσφρησης, θα επεκταθώ αργότερα σε... Όχι, ακόμα μην έχει... Ναι, θα επεκταθώ τώρα. Είναι ένα... τα πιο πρωί... Όπα! Παναγία μου! Ναι, αγόρι μου, πώς εμφάνισες έτσι. Παπα. Βλέπω ξαφνικά μπροστά μου, ενώ κοίταγα τις σημειώσεις μου. Αυτή ρε. Αυτή είχαν δεχτεί. Ευτυχώς. Να ζήσεις τον πίστο. Λοιπόν. Είναι το πιο πρώιμο είδος των Covenant. Η πρώτη αναφορά από τους Forerunners που τα... είναι από τους Forerunners που τα προστάτευαν από την ενεργοποίηση των δαχτυλιδιών. Προστάτευσαν. Και μετά τα επέστρεψαν στον κόσμο τους, που κατάγονταν. Ο οποίος κόσμος είναι ο πλανήτης EAYN. Analyzing. EAYN. This is a security override station for the main facility, located somewhere else on this island. No. Shut the system down so the Covenant won't be able to lock us out. Με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε τη security στο κτίριο που είναι το map room. We should now have access to the main facility. Let's find the map room. Και έτσι, εφόσον κλείσαμε αυτό το σύστημα, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα να μας κλείσουν αμέσως. Εδώ από ό,τι βλέπω δεν έχει τίποτα. That's a long way down, baby. Yeah. Εδώ δεν είχα κοιτάξει ποτέ αν έχει τίποτα. Όπα! Εντάξει. Δεν σκάνει να έχει τίποτα εδώ πέρα. Είμαι ο Μάριο. Και λοιπόν, πριν μας μπέσουν 100.000 άτομα απ' έξω, θα να σας πω δύο πράγματα. Στον πλανήτη EAYN, EAYN, έτσι το πλανήτη σου. Spelling έκανα. Εκεί είχαν χωριστεί σε διάφορα clans, τα οποία κάποια στιγμή στα πολλούς πολέμους ενώθηκαν και ανέπτυξαν τεχνολογία διαστήματος, κατήξαν τους αστεροειδείς γύρω από το τεράστιο gas planet SWOT, CHU, απόστροφος OT. Ο EAYN είναι ο δορυφόρος του, να καταλάβετε. Εκεί ασχολήθηκαν με την πειρατεία. Κάποια στιγμή, κατά το 1370 κάτι, στην ανθρώπινη χρονολογία, οι Covenant επιτέθηκαν και πολιόρκησαν τους αστεροειδείς και τον πλανήτη. Βέβαια, τα Jackals συμφώνησαν να μπουν στη συμμαχία με ανταλλαγμένη ειρήνη. Αυτό ήταν βέβαια ένα πρόσχημα να συνεχίσουν την πειρατεία στα ανθρώπινα πλοία. Είναι πολύ πειράτη. Βασικά ασχολούνται κυρίως με την πειρατεία αυτή τα Jackals. Και ύστερα από αυτό είναι μέρος της ιστορίας. Μετά ακολουθούν κυρίως τις ιστορίες του Covenant, γενικά. Ωραία, ναι, τόσο πολύ μπήσε στο πιστόλι. Πέφτει τόσο πολύ τα όπλα. Με πλάσμα ράφιλ εδώ πέρα. Ναι. Πολύ λεπτά τον παίρνουμε. Το γάσο είναι όλο έφυγε 60 σφαίρες και μπορεί να του βλέπουμε. Φαρά όπως δεν υπάρχει κάποιος εδώ πέρα έξω. Σε από το μάθα έχει. Εδώ πέρα εντάξει. Από όλες τις αποστάσεις χρησιμοποιούμε την πιστόλη.
θέμα να πετύχεις headshot, γιατί αν δεν πετύχεις... Chief, Bravo 22 was bringing us some heavy weapons. Αν ήταν με heavy weapons, εδώ θα βρούμε μας ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε ένα γαμάτο. Let's move down the beach. Keep an eye out for any cargo we can salvage. Το Halo Combat Evolved δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές στην ιστορία, επειδή δεν ήταν ακόμα επιτυχία και η σειρά, εντάξει, θα δούμε αν θα πιάσει. Στο Halo 2 μετά αρχίζει και γίνεται τεράστια αναφορά, ως φτάνουμε στο Halo 3, όπου τα Terminals υπάρχει τεράστιο lore για εξερεύνηση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και από εδώ πέρα κάποιοι. Heroic, μας θα μας την πέσουν. Ναι. Γενικά Heroic και Legendary υπάρχουν περισσότερα αντιπαλήνα. Ένας τρόπος να δυσκολέψει το παιχνίδι. Χωρίς απλώς να γίνονται πιο δύσκολο να σκοτώσεις λόγω της πλούσιας ζημιάς. Όσο εγώ θα προτιμούσα με μεγαλύτερη δυσκολία θα είχαν πιο ανεπτυγμένη intelligence, καλύτερο AI τα εχθροί, αλλά ας πούμε, εντάξει. Καλά όνειρα. Οπα. Είναι λίγο του ουτοπία να ζητάς καλύτερο AI όσο αυξάνεται η δυσκολία και να είσαι ικανοποιημένος κιόλας από όλα. Πώς θα ξαναρθούμε από εδώ πέρα, ας πάρουμε όλα τα... ό,τι μπορούμε να πάρουμε από εδώ πέρα. Ναι. Τώρα θα πάμε εκεί πέρα που έχει κρασάρει το Pelican να πάρουμε βαριά όπλα που μετέφερε σε εμάς. Ό,τι πας εδώ πέρα πρέπει να έχει πεθάνει. Ωραία. Ωζι! Δεν πες αρήλυθε. Showtime! Και έχει και μπλε υγεία. Τι να πω. Με εκπλήσει. Θέλει και Showtime. Λοιπόν. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος εδώ πέρα, τους φάγαμε όλους. Τους από ένα Grand. Α, ναι, ναι, ναι. Και τώρα τσεκάρε το οδήγηση. Ω, ναι, 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 ναι. Ω, ναι. Άντε, γεια. Get out. Just get out. Α, αυτός που έψωψε εδώ πέρα που είχε πέσει κάτω. Και το μέρος βγαίνει καθαρό, πολύ ωραία. Αυτό είναι ο Rocket Launcher. Αυτά εδώ πέρα τα κουτιά είναι τα πυρομαχικά του, πυρομαχικά, εντάξει, η πυράβλη του. Αυτό το Pelican έχει κρασάρι εδώ πέρα, μας ενδιαφέρει. Το Warthog εδώ πέρα, Warthog, ναι, Warthog, έχει κρασάρι επίσης. Και τώρα θα επιστρέψουμε στην αρχική ζώνη για να πάμε από εκεί πέρα στο Map Room. Ας καπάμε και από την πίσω μεριά, γιατί το νησί κυκλικό είναι, αλλά εντάξει, έχει μια μαχούλα εκεί πέρα, θέλω να την κάνουμε. Ω, γενικά, δεν αποφεύγω μάχες. Ναι. Ακόμα βέβαια δεν είναι ότι αυτός ότι πας δεν στο χέρι καλά. Ενώ αν πάτε εσείς το κανόνι μετά θα υπάρχει το πρόβλημα ότι αυτός οδηγεί χάλια. Κάτι ρελίς δηλαδή είναι το co-op. Και ευτυχώς που υπάρχει και co-op στο Xbox. Γιατί όχι εδώ. Δεν υπάρχει ευτυχώς co-op στο PC. Όπως υπάρχει PC τώρα στο FIAR. Μην νομίζω δηλαδή το FIAR είναι το πρώτο που κάνει co-op. Με τίποτα. Νομίζω ότι Dungeon Siege ήταν το... Dungeon Siege 1-2 νομίζω ήταν το πρώτο που κάνει co-op. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ζουν Keepers, εσείς. Make them count! Keeper.
Το Sys βασικά είναι Dungeon City 3, είναι η συνέχεια των Dungeon Keepers. Το 3 έχει ακυρωθεί το DVD τώρα. Checkpoint, oh, ναι. Ελπίζω να μην πεθάνω σε αυτό το επίπεδο. Καμία φορά. Εντάξει, στάω μετά αμάρτια να πεθάνω σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, ναι. Έχει και Hunter. Ω, τώρα μας είδαν, δεν φάγανε. Σόφα, σόφα, φάγανε, ρε. I'll bet the silent cartographer is somewhere inside that facility. Anyone else see what I see? Are we supposed to get around that, huh? Η μουσική μπαίνει μέσα. Oh! Σκέφτεσαι μπορείτε να σπατήσετε να προβλέψετε προς τα που θα πέσουνε. Τέλειο προμόντερ. Θα πω ατελείωτες ώρες στο Xbox. That'll do him! Νομίζω πατάς και τους Hunters. Νομίζω, νομίζω. Μου πατάς τους πάντες εδώ πέρα. Έχει το Warthog τόνους ολόκληρος. Πραγματικά κοσίζει. Ο Warthog είναι αρκετά βαρύ, δηλαδή και με την ταχύτητα που πιάνει γύρω στα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ή παραπάνω. Εντάξει. Πατάει κόσμο, είναι αλήθεια. Δεν χρειάζεται να κατέβεις εδώ πέρα, παίρνεις το Warthog και χωρίς Gunner κιόλας. The Covenant are putting up a real fight. The cartographer must be here. My analysis indicates the map room should be at the bottom floor of this facility. Έχει και τόσα Warthogs εδώ πέρα. Let's keep going inside. Εδώ χωράει το Warthog, βασικά νομίζω... Βασικά εγώ το είχα χωρέσει στο Xbox, δεν ξέρω αν χωράει εδώ πέρα. Ναι, χωράει, απλά δεν χωράει να το βάλω από... Ω, ναι, τέλεια. Τρόπο θα το γυρίσω πίσω. Νομίζω ότι πεθαίνει αυτός εδώ πέρα. Ο βασικά όχι, δεν πεθαίνει. Δεν είμαι σίγουρος. Θυμάσαι να τι πάμε να κοίτρινο να τι πάμε σπαθί. Δεν είναι εδώ πέρα. Για να δούμε εδώ πέρα. Μέχρι και χαλίκια. Τι είσαι μόνο. Λοιπόν, από εδώ, αν πηδήξετε την κυπέρα, γλιτώνετε όλο το πρώτο επίπεδο με μια ψηλομέτρια μάχη. Βασικά, γλιτώνετε και το δεύτερο. Μετά και το τρίτο και πάτε κατευθείαν στο Map Room. Και ουσιαστικά γλιτώνετε όλο το μέρος του chapter. Αλλά εγώ, εφόσον είμαι σε walkthrough, δεν θα το αποφύγω. Να σας δείξω τι γίνεται εδώ πέρα. Λίγο sneak θέλει εδώ πέρα. Βασικά έχει sneak το παιχνίδι, εντάξει. Δεν είναι crisis βέβαια. Cloak engaged. Ούτε tactical options available, εντάξει. Έχει εδώ πέρα τη φάση του. Το επόμενο επίπεδο από αυτό έχει πολύ sneak around. Τώρα να το αποφύγω. Όσο πέφτει κάτω. Για τα ούντ. Άντε, απορτήσει μισή ώρα. Άντε. Αυτό πράγμα που κάνει μισή ώρα να μισή ώρα. Πάω σκάβεται εκεί πάνω. Τα κόκκινα Grants είναι πιο... Βασικά είναι οι Senior, είναι οι Seniors, οι Veterans. Και τα κίτρινα είναι οι Νουμπάδες.
Όχι ότι η Φέντρα είναι καλύτερη, εντάξει, λίγο. Ας κάθομαι να έχω τη Φέντρα να κάνουν ράουτ. Να φεύγουν, να την κάνουν δηλαδή από φόβο. Νομίζω δηλαδή. Ροκ Λιόντς θα το χρησιμοποιήσω αργότερα. Μου δει και Χάντρες εδώ πέρα. Άλλο ένα ζευγάρι Χάντρες. Τι πρωτότυπο. Γενικά σε αυτές τις δυσκολίες Χάντες είναι αρκετά συνηθισμένοι. Και medpack. Ωραία. Και χρωμοβίδες. Πολύ ωραία. Και... όπα. Όχι! Α. Αποτυχία. Λίγο χιό μέσα, να ήταν να το πετύχαινα. Εδώ που είναι! Ναι, αυτό πόνεσε. Εκεί δεν νομίζω να κάνω μια ζημιά μπροστά, έτσι. Που πίσω πρέπει να είναι δολοφόνο. Σκοτώ γιατί ξόδεψα αρκετά με αυτόν. Έλα εδώ. Ναι, εντάξει. Βιασμός. Απλά βιασμός. Και άλλος βιασμός. Έχω όρεξη σήμερα. Ναι. Get owned. Get out. Εντάξει, δεν είναι το άπειρο κενό που έχουμε συνηθίσει, εντάξει. Ναι. Foehammer to ground teams, you've got two enemy dropships coming in fast. Damn it. Okay, people, we got company coming. Let's set the table. Engage enemy forces on site. It'll be easier to hold them off from inside the structure. Can you get inside? Negative. They're closing in too fast. Negative. Chief, you gotta find the cartographer. We'll keep him busy as long as we can. Give him hell, Marine. You'll be in a tight spot if we don't get out of here before additional reinforcements arrive. Ευχαριστώ. Let's find that map. Λοιπόν, εν ολίγης, οι Covenant την έχουν πέσει στους τύπους στην παραλία που έχουμε αφήσει εκεί πίσω. Γιατί δεν έγινε μάχη εδώ πέρα, το ξέρω τόσο. Οι Κορνάνα πρότεινε να έρθουν εδώ πέρα να τους κρατήσουμε από μέσα που είναι και πιο εύκολο. Αυτοί δεν μπορούν γιατί έρχονται πολύ γρήγορα αυτοί. Ναι. Και όταν πράγμα από τον καρτόγραφερ και να την κάνω. Εδώ είναι η... Ναι, εδώ, όχι. Ναι, εδώ, αυτό, ακριβώς αυτό που ψάχνω. Και τώρα είμαι αόρατος. He's gone! Oh, he's gone! Now what? Killed! Oh my god! He's been murdered! Πίσω από αυτό, αφού έχουν πεθάνει όλοι. Α, ναι, αυτός ο τυπάς. Δεν είχα να κάνω τίποτα να πάω μέχρι εκεί πάνω. Γεια σου τυπά! Get out! Get owned! Πώς είναι τέλος πάντων! Καλύτερα να την κάνω τώρα. Ήταν διασκεδαστικό εδώ, μπορώ να πω. Όχι! Α, γιατί fragmentation! Ναι, εντάξει. Είχα καλά κάτι δηλαδή. Όχι! Αυτό συλλήφθηκε το σαραντάρο μου. Όχι! There.
That hollow panel should activate the map. Analyzing. Halo's control center is located there. That structure appears to be some sort of temple or shrine, if I've interpreted this correctly. Interesting. A shrine is an unlikely place to put such a significant installation. Cortana to Captain Keyes. The captain has dropped out of contact, Cortana. His ship may be out of range or having equipment problems. Keep trying. Let me know when you've re-established contact, and then tell him that the Master Chief and I have determined the location of the control center. We'll be heading there as soon as we're topside. Affirmative. Foehammer out. Λοιπόν, το κέντρο ελέγχου βρίσκεται σε ένα σράιν, ένα μικρό ναό δηλαδή. Κορτάνα παραξενεύσει γιατί τώρα να φάεις σε ένα μικρό ναό τώρα κάτι τόσο σημαντικό και λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, εμείς τώρα πρέπει να πιστέψουμε στην επιφάνεια. Αποφάσισα να επικοινωνήσω με τον Captain Keyes, αλλά είναι έξω από την ακτίνα. Και. Ναι. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι αποδράσουμε από εδώ πέρα. Get owned! Get owned! Oh, get owned! Ναι. Σε επιβίωση τώρα τι έκανε. Άρα σιγά. Κάποιος μόνο έχει... βασικά δεν είχε εδώ εμείς την πλήτη. Το πω θυμάμαι. Από εδώ πέρα το έπαιρνα για το δεύτερο μέρος. Ναι. Τράψε το μαναγκής και αυτό. Ω, έλα τώρα, ούτε έναν. Ω, ναι. I own you. Και checkpoint. Λοιπόν, δεν μιλούσα για τύχη υπέροχη μουσική. Πώς συνεχίζεται. Oh, no. Oh, come on. Υπέροχα, τώρα έχω μόνο μια ρουκέτα. Αυτό δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Καθόλου μα καθόλου καλό. Ωραία.
Όχι, ωραία. Ναι. Δυστυχώς εδώ πέρα θα υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Α, το έφαγα. Ωραία. Άι, λοιπόν, το σπαθί που κράταγε δεν είναι όπλο στο θελείο κομμάτι. Όταν υπάρχει στο 2 και στο 3 και στο... Και μετά υπάρχει επίσης. Αυτός έχει πεθάνει. Παιδιά, αυτός γιατί ακριβώς δεν πυροβόλαγε έτσι. Εγώ είμαι εδώ πέρα, τον είχα χδάρει, τέλος πάντων. Είπαμε. Δύο πράγματα είναι άπειρα σε αυτό το σύμπαν. Βασικά δύο πράγματα είναι γενικότερα άπειρα. Η φαντασία και η ανθρώπινη μαλάκινση. Η βλαγία, όπως το λένε πια. Όλα τα άλλα έχουν όριο. Cortana to Echo 419. The chief and I are topside, requesting pickup. Oh, ναι, τέλεια. Ωραία, τα ελίξ. Roger, και έλεγα, on my way. Τι μου λείπε σήμερα. Over here. Ακόμα να ψοφίζεις. Need some for me. I'm hurt bad. Ωραία, get out. Pile out. Α, καλά. Κάζω την μαλακία. Let's get moving. Τόσο εδώ θα κάτσω. Okay. Here are coordinates and a flight plan I've worked out. Θα βγούμε μέσα στην Δήμη τώρα. Τα οποία χρησιμοποιούσαν οι. Τα οποία είναι τρόπος μετακίνησης. Μέσα στον περιεχόμενο του θελού. Το τελευταίο πράγμα που θα περιμένουν οι Covenant είναι μια αέρια εισβολή από υπογείο. Okay. Και με αυτό κλείνει το τέταρτο επίπεδο του Halo και το Part 6. Καλώς το βράδυ.